Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μάχη προφανώς με τον κορονοϊό. Έχουμε ρεκόρ ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και αυτό είναι κάτι που από μόνο του χτυπάει καμπανάκι κινδύνου. Πέφτουν όμως τα κρούσματα από την άλλη σιγά-σιγά. Θα σας πω, το πιο βασικό που πρέπει να κοιτάξουμε και να επικεντρωθούμε είναι στις εισαγωγές, κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και να έχουμε κάποια μείωση των ημερήσεων περιστατικών. Πάντα αυτό η έννοια μας είναι τι αντανακλάσεις στις εισαγωγές. Και από τη στιγμή που υπάρχει μια φοβερή πίεση στο σύστημα, γιατί δεν υπάρχει οι δυνατότητες του να έχουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή διαθέσιμο κρεβάτι, ανεβαίνει ο αριθμός των διασωληνωμένων. Όπως το έχουμε δει πολλές φορές, το μάξιμο που μπορεί να αντέξει το σύστημα είναι κάποιος αριθμός, όσο και αν το προσπαθήσουμε να το αναπτύξουμε, ενώ να βρούμε καινούργιες κλίνες. Είναι και το προσωπικό που χρειάζεται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με το σωστό τρόπο τους ασθενείς που είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Θεωρώ ότι η κατάσταση είναι σε μια έτσι δύσκολη, θα το λέγα, και κρίσιμη, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν τρόποι να αποσυμφορηθεί το σύστημα. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι, κύριε Αρμεύτη? Να μειωθούν οι εισαγωγές. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να μειωθούν οι εισαγωγές. Το έχουμε ξανασυζητήσει, νομίζω, για την περασμένη φορά. Όσο τα καταγράφονται περιστατικά 800, 900, 700, είναι όλοι οι αριθμοί αυτοί είναι πάρα πολύ ψηλοί αριθμοί για την Κύπρο. Και αυτοί μεταφράζονται σε εισαγωγές που θα προκύψουν μέσα στις επόμενες μέρες. Υπολογίστε ότι έχουμε περίπου γύρω στο 3 με 5% από τα ημερήσια περιστατικά. Θα γίνουν εισαγωγές στα νοσηλευτήρια. Όσο οι εισαγωγές είναι περισσότερες των εξυπηρετών, θα φτάσουμε σε ένα σημείο, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δεν είμαστε μακριά, το οποίο είναι η δυσκολία στο ότι αν έχεις, για παράδειγμα, 3 υποψήφιους για διασωλήνωση και υπάρχει ένα διαθέσιμο κρεβάτι, θα μπει σε μια διαδικασία να επιλέξεις ποιο θα διασωλήνωσεις πρώτο και να περιμένουν να κερδίσεις χρόνο με τους υπόλοιπους. Ποια η άποψή σας, κύριε Αρμεύτη, για την απόφαση να τα rapid test να μην είναι πλέον δωρεάν από την 1η Αυγούστου? Φοβάστε πως έτσι δεν θα έχουμε μια καθαρή εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας? Γνωρίζοντας την κυπριακή πραγματικότητα και πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Κύπρο και για τα τεστ αλλά και για σε άλλους τομείς, θεωρώ ότι πιο σοφό θα ήταν να παραταθεί η περίοδος των δωρεάν rapid test, γιατί ο στόχος είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε όσο καλύτερα γίνεται τη διασπορά. Νομίζω θα μπορούσε να παραταθεί αυτή η περίοδος για κάποιο χρονικό διάστημα ή ας μπουν τουλάχιστον εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή για τα στρώματα του λαού που δεν έχουν την οικονομική άνεση, ας παραμείνουν δωρεάν μέχρι να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Γιατί δεν είναι τιμωρητικό μέτρο όπως το αντιμετωπίζουν πολλοί τα rapid test ή τα PCR. Είναι ένας τρόπος υπό τις περιστάσεις να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερο έλεγχο. Από την άλλη όμως θέλω να τονίσω ότι είτε κάποιος είναι εμβολιασμένος, είτε κάποιος είναι ανεμβολίαστος, το να μην τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας είναι μια σημαντική παράμετρος που αυξάνει τα ημερήσια περιστατικά. Οπότε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε τελειώσει. Αντιθέτως, είμαστε στην πιο δύσκολη φάση της πανδημίας. Θέλουμε την άποψή σας οπωσδήποτε, γιατρέ, για τους εμβολιασμούς σε παιδιά 12-15 ετών. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά οι επιστήμονες λένε και αντίθετες απόψεις σε σχέση με το κυρίαρχο αφήγημα. Κοιτάξτε. Ο καθένας μπορεί. Καταρχάς, να πούμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν θα είναι υποχρεωτικοί οι εμβολιασμοί όπως υπάρχουν κάποιοι φόβοι. Προφανώς. Και την τελική έγκριση θα τη δίνει ο κηδεμόνας για το εμβολίασμα των παιδιών. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Πάμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που έχει χορηγηθεί σε αυτές τις ηλικίες. Αν δεν κάνω λάθος, στις ΗΠΑ είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια. Τα εμβόλια, είτε θέλουν κάποιοι να το αντιληφθούν είτε όχι, ή έχουν πολύ υψηλό δείχτη ασφάλειας. Μην ξεχνάμε ότι στα παιδιά μας μέχρι να γίνουν 10-12 χρονών χορηγούμε γύρω στα 20 εμβόλια. Ίσως και σε κάποια φάση και περισσότερα. Από την άλλη, όπως είπατε πολύ σωστά, ο κηδεμόνας θα αποφασίσει. Και αν η επιστήμη, γιατί η επιστήμη μία είναι.
Ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετική προσέγγιση, αλλά η επιστήμη και οι επιστημονικές οδηγίες και οι μελέτες που επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα και επιβεβαιώνουν και την ασφάλεια είναι μία. Δεν μπορούμε να την ερμηνεύουμε ο καθένας με τον τρόπο το δικό του. Εμείς απλά ακολουθούμε την επιστήμη. Δεν μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες. Είμαστε μία χώρα που το πιο φρόνιμο είναι να ακολουθήσουμε την επιστήμη. Και σε τελική ανάλυση, από τη στιγμή που ο κηδεμόνας θα αποφασίσει, υπάρχουν σε πολλοί συμπολίτες μας που, αν υπάρχει έγκριση για να χορηγηθούν αυτά τα εμβόλια σε αυτές τις ηλικίες, θα προχωρήσουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Αν δηλαδή εμένα στα παιδιά μου δοθεί έγκριση στην ηλικία τους να εμβολιαστούν, θα τους εμβολιάσουν. Άρα, γιατί να γίνεται αυτή η συζήτηση, αφού ο καθένας μπορεί να επιλέξει το τι θέλει να κάνει. Σωστό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ακριβώς, ακριβώς. Φοβάστε για την κατάρρευση του συστήματος, ομιγέννητο, κύριε Αρμεύτη? Φοβάμαι και νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να φοβάται. Και όσο και αν θέλουμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, είναι πώς ορίζουμε τον έλεγχο. Ελεγχόμενη κατάσταση είναι να έχεις στη διάθεση σου κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις μονάδες αυξημένης φροντίδας, για να μπορεί οποιοδήποτε πολίτης, είτε πάσχει από COVID, είτε δεν πάσχει από COVID, ανά πάσα στιγμή όταν του παραστεί ανάγκη, να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Αυτή η εικόνα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οπότε ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί αν είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο, θα δώσουμε την πραγματική εικόνα. Γιατί νομίζω σε αυτή την πανδημία, αυτό που έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά είναι ότι αν ήμασταν πιο ειλικρινείς όλοι μας και υπήρχε λιγότερη αμφισβήτηση, θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Κάτι θέλει να σας ρωτήσω ο Χρήστος πριν σας αποδεσμεύσουμε. Με καλύψατε πλήρως, γιατρέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε προεδρικό πάλι. Πάμε στο Γιώργο Τάτη. Έχουμε πληροφορίες. Έχει ολοκληρωθεί το Υπουργικό από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Γιώργο, σε ακούμε. Γιώργο, ναι, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι. Μόλις ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το προεδρικό